Κύριε Ζαχαρόπουλο, ο κύριος Ζαχαρόπουλος είναι υποψήφιος στο βόρειο τομέα Αθηνών με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Είμαι βέβαιη ότι θα τα ανατρέψετε όλα αυτά που ακούσαμε. Κυρία Καραγιάννη, θέσαμε το σύνθημα του κόμματός μας για αυτές τις εκλογές που ήταν κουκουέ ισχυρό, η δύναμή σου την επόμενη μέρα. Και φυσικά δεν υπολογίζαμε. Είναι και δυνατά, η αλήθεια είναι. Λέω για αυτές τις εκλογές, θα δούμε πώς θα εισακουστεί. Άλλωστε, είναι πολύς ο κόσμος που το σκέφτεται και μπορεί να βγάλει και συμπεράσματα, νομίζουμε. Δεν μπορούσε να είναι πιο ακριβές. Δεν το είχαμε υπολογίσει φυσικά, αλλά τη Δευτέρα έχουμε Eurogroup. Όπως το είπατε, και εκεί είναι που χρειάζεται ο κόσμος πραγματικά δύναμη για να αντέξει αυτά που θα έρθουν. Γιατί 7 Ιουλίου ψηφίζουμε, όντως, 8 όμως έρχεται ο λογαριασμός. Και θα είναι βαρύ. 8 είναι οι προτεραιότητες του επόμενου διαστήματος. Βεβαίως. Το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών. Βεβαίως. Συζητιέται ένα κύμα μέτρων για τη λεγόμενη μεταμνημονιακή εποπτεία της Κομισιόν, με τις διαρροές που γίνανε και είδαν το φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες μέρες στις εφημερίδες. Συζητούν εκεί οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπαν, το μήνυμα που θέλουν να σταλεί προς την επόμενη κυβέρνηση στην Ελλάδα, όποια και αν είναι αυτή. Συνήθως έχουν ενοχή πάντως οι Ευρωπαίοι τους πρώτους μήνες. Τα ξέρετε, αυτά τα έχουμε ξαναζήσει. Στην κυβέρνηση την νεοεκλεγήσα. Σε κυβερνήσεις, δεν τα λένε πάρα πολύ καθαρά. Ναι, έχουμε τη γνώμη ότι οι κυβερνήσεις δεν έχουν απλά ανοχή, έχουν συνεργασία. Mm-hmm. Αγαστεί και προχωράνε μαζί τα μέτρα. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Θα σας πω για να δούμε ποια είναι τα μέτρα τα οποία φέρνουν. Νομίζουμε λοιπόν, όταν λένε αυτό ότι θέλουμε να στείλουμε το μήνυμά μας στην ελληνική κυβέρνηση, όποια και αν είναι, ότι είναι ένας καλός λόγος 7 Ιουλίου να μην έχουν πάρει το μήνυμα που θα ακούγεται καλά στα αυτιά τους, να υπάρχει ισχυρό κουκουέ στην Ελλάδα, για να στείλει και ο ελληνικός λαός το δικό του μήνυμα. Γιατί η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, με βάση τις δημοσκοπήσεις, τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών κτλ., φαίνεται ότι είναι η Νέα Δημοκρατία, αυτοδύναμη ή όχι. Αυτό δεν έχει σημασία κατά τη γνώμη μας. Συνεχίζονται οι μονομαχίες και με τα άλλα κόμματα. Ποιο είναι το σχέδιό τους? Το σχέδιό τους διαφέρει αυτόν που σήμερα κονταροχτυπιούνται? Η εφαρμοστική νόμη των τριών μνημονίων που ψηφίσαν μαζί 5 κόμματα στο ελληνικό κοινοβούλιο δεν θα είναι εδώ στις 8 Ιουλίου? Τα ματωμένα πλεονάσματα στα οποία έχουν αποφασίσει και έχουν δεσμευτεί με την Κομισιόν μέχρι το 2060 θα είναι ή δεν θα είναι εδώ? Αυτές είναι οι απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου που βαφτίζονται στη γλώσσα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ ως μεταρρυθμίσεις και των άλλων κομμάτων, λέω, που είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το σύστημα, αλλά βασικά λέω για αυτούς τους τρεις. Και αυτά στη γλώσσα τη δικιά μας, οι μεταρρυθμίσεις όπως λένε, στη γλώσσα τη δικιά μας σημαίνει μεγαλύτερη ελαστικοποίηση της εργασίας. Δουλεύουν τα παιδιά σήμερα στον τουρισμό, στα νησιά του Αιγαίου? Γιατί είπαμε, θα έρθουν οι τουρίστες, βέβαια, θα έρθουν εκατομμύρια τουρίστες. Τα παιδιά με τι όρους δουλεύουν στη σεζόν? Συζητάει ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας, συζητούσαν τις προηγούμενες μέρες για το 7ήμερο, το λεγόμενο. Αντιλαϊκότατη και απαράδεκτη, εγώ σας λέω, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Τα παιδιά στη σεζόν πόσο δουλεύουν? Δουλεύουν 12 και 15. Μπορείτε να αναπτύξετε το σκεπτικό σας. Μπορείτε να αναπτύξετε το σκεπτικό σας, αλλά εδώ υπάρχει μια πραγματικότητα. Και με συγχωρείτε, δεν έχω διάθεση ούτε να εδώ ανέβει ένταση κτλ. Αλλά η κατάσταση αλλάζει. Ακούσαμε από τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, αλλάζει και γίνεται χειρότερη μέρα με τη μέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα παιδιά δουλεύουν 12 και 13 ώρες αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μεσημέρι, με καύσωνα κτλ. Ή κάνουν δύο μέρες, ας πούμε, ρεπό τη βδομάδα. Για να μιλάμε στη βάση μιας πραγματικότητας. Πάντως, συγγνώμη, μπορώ να πω. Ή, αν θέλετε, επιτρέψτε μου ολόκληρο το συλλογισμό. Ή μας έσωσε ο κύριος Στουρνάρας. Ή το ΠΑΣΟΚ μπήκε στην κυβέρνηση για να κρατηθεί, δεν χάθηκε η χώρα κτλ. Νομίζω ότι η πραγματικότητα που βιώνουμε σήμερα τα λέει όλα. Εμπορευματοποίηση της υγείας, εμπορευματοποίηση της παιδείας. Δηλαδή, σώσαμε πράγματι τους τραπεζίτες. Όντως, συμφωνούμε σε αυτό το πράγμα. Σώσαμε πράγματι το μεγάλο κεφάλαιο στην Ελλάδα. Όχι το κουκουέ, λέω, τα κόμματα που διαχειρίστηκαν εκείνες τις καταστάσεις εκείνη την περίοδο. Για τον ελληνικό λαό, ποιος θα μιλήσει? Κύριε Ζαχαρόπουλο. Ναι, ακούστηκαν πολλά στο τραπέζι, βλέπετε, δεν διακόψα. Όμως έχουν ακουστεί πολλές ανακρίβειες που νομίζω γκρεμίζονται από την πραγματικότητα. Δηλαδή, φιλεργατική πολιτική των κυβερνήσεων που προηγήθηκαν. Σύντομο ανέκδοτο. Βγαίνει πριν μια εβδομάδα ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων. Μίλησε και ο κύριος Δραγασάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μητσοτάκης από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θυμάμαι από τα άλλα κόμματα ποια στελέχη, δεν έχει και σημασία.
Και λέει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, ευχαριστούμε την κυβέρνηση που έκανε πράξη το 62% των προτάσεών μας. Το 62% των προτάσεών μας. Για τον κύριο Μητσοτάκη, προχώρα και εσείς στην ίδια λογική κτλ. Ένα το κρατουμένο. Δεύτερον, φορολογία που παίζει και στο πρόγραμμα των δύο βασικών μονομάχων. Πόσο φορολογία πληρώσαμε οι εργαζόμενοι τα προηγούμενα χρόνια και πόσο πλήρωσαν οι επιχειρηματίες. 6% οι επιχειρηματίες, οι μεγάλες επιχειρήσεις, 94% οι εργαζόμενοι. Ού. Συνεισφέρουμε το ίδιο δηλαδή στην οικονομία. Συνεισφέρουμε το ίδιο στην οικονομία. Εργατική παραγωγή, λέτε. Ναι, επιτρέψτε μου όμως. Ναι, αλλά το δηλαδή συνεισφέρουμε το ίδιο. Κάποιοι συνεισφέρουν και κάποιοι τσεπώνουν. Είναι απλά τα πράγματα. Σχετικά. Απλά για όποιον θέλει να τα δει. Λένε μειώσαμε την ανεργία. Λέει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ ωραία. Ένας στους 8 ανέργους παίρνει επίδομα ανεργίας αυτή τη στιγμή. Είναι έτσι τα πράγματα ή δεν είναι? Πόσα παιδιά μοιράζονται, 2 και 3 παιδιά μοιράζονται μία θέση εργασίας στην πραγματικότητα σήμερα? Πόσα παιδιά φύγαν στο εξωτερικό το 2015, το 2016? Πώς λειτουργούν τα νοσοκομεία στην Κολονία, στη Γερμανία και στη Μεγάλη Βρετανία? Λειτουργούν με Έλληνες γιατρούς, οι οποίοι φύγαν. Θα σας πω λιγότερο από ό,τι φύγαν την τριετία 2012-2015. Θα σας πω, χαίρομαι που θέλετε να φτάσετε και ο στόχος σας είναι να φτάσετε στη Νέα Δημοκρατία. Είναι καταπληκτικό. Δηλαδή αυτό να το ακούσω αυτό. Λιγότεροι έφυγαν, λέω, στο εξωτερικό και αυτή είναι η αλήθεια. Θα σας πω κάτι. Δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα. Επειδή όμως οι 250.000 εργαζόμενοι που ήταν αυξήσεις λόγω των κρατικών συμβάσεων που επανήλθανε, η επεκτασιμότητα που επανήλθε, η αύξηση του μισθού, δεν είναι μέτρα που εγώ δεν λέω να σας ικανοποιούν, αλλά δεν γίνονται σε μια κατεύθυνση φιλεργατική. Δεν συμφωνείτε με αυτά τα μέτρα? Πείτε μου αυτό. Δεν θέλω να σας πω αν αρκείστε με αυτό. Είναι προφανές ότι δεν σας λέω ότι τα αρκείστε. Αν ζητείτε παραπάνω, δεν είναι συγκατεύθυνση. Δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Θα σας πω. Ασφαλιστικό κύριο Κατρούγκαλου. Ήταν η εφαρμογή του νόμου Βρούτση για τα εργασιακά. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μισό λεπτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην. Καλά κάνετε και διακόπτετε το κουκουέ, γιατί ξέρετε ότι είναι στην απέναντι πλευρά από αυτό που εκπροσωπείτε. Που εκπροσωπείτε το μεγάλο κεφάλαιο. Μισό λεπτό. Αλλά δεν βλέπω να διακόπτετε με τον ίδιο τρόπο τα υπόλοιπα κόμματα. Και όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, συγκρίνοντας τον εαυτό του με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, τα πήγαμε καλύτερα από αυτούς. Είναι καλό να συγκρίνεστε με αυτούς, γιατί καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι ανήκετε στο παλιό. Ανήκετε, έχετε εφαρμόσει μνημόνια. Ανήκετε στο παλιό ΠΑΣΟΚ και στο παλιό μπλοκ. Το μπλοκ των παλιών πολιτικών δυνάμεων. Δεν πρέπει. Γιατί... Μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι. Δεν απαντάτε. Για τους 250.000. Θα απαντήσω αν με αφήσετε. Αυτά σας έβαλα. Γιατί το κουκουέ νοιάζεται για τις συλλογικές συμβάσεις. Εγώ θα τη συντονίσω τη συζήτηση. Λοιπόν. Αυτό που είπατε λίγο, δημοσιογραφική είναι ερώτηση, συγκρίνεται το ένα κόμμα με το άλλο, συγκρίνεται η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ, συγκρίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Συνέβαινε και στο παρελθόν. Συνήθως τα κυβερνητικά κόμματα συγκρίνουν το ένα την πορεία του με βάση το άλλο. Δηλαδή έχουμε απτά παραδείγματα. Άρα στο δίλημα Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι με κανέναν από τους δύο, γιατί είναι οι ίδιοι, καταλαβαίνω. Να σας πω, κανένα κόμμα δεν είναι ίδιο με το άλλο. Και αν θέλετε. Εννοώ στην άσκηση της διακυβέρνησης της χώρας και στην κανένα κόμμα δεν είναι ίδιο με το άλλο, θα ήταν ένα κόμμα. Ψήφισαν 5 κόμματα το μνημόνιο, θα ήταν ένα κόμμα αν ήταν ολόιδια σε όλα τα άλλα ζητήματα. Το θέμα είναι η στρατηγική τους προς τα που πηγαίνει. Δηλαδή, δεν μπορεί τώρα να μιλάμε εδώ πέρα οι εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων, να λέμε όλα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μείνουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να συνεχίζουμε κτλ. Και αυτό να μην γίνεται κριτήριο για έναν άνθρωπο που καταλαβαίνει τι τράβηξε ο ελληνικός λαός από τις κατευθύνσεις και τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή να ανταγωνίζεται ποιος είναι πιο φιλοευρωπαϊστής και όχι με την έννοια της Ήπειρου. Η Ήπειρος εδώ είναι, δεν φεύγουμε από αυτήν την Ήπειρο. Θα φύγουμε όμως όταν θεσμό, το αποφασίσει. Το ναι, όταν... είναι όμως διαφορετικό. Είναι όμως διαφορετικά πράγματα. Θεσμό, είναι όμως διαφορετικό. Αυτό δεν πρέπει να το αποκρύπτουμε. Δηλαδή. Ο κύριος Κορασίδης, λοιπόν, εντάξει, πήρατε το λόγο μόνο σας. Εντάξει, απαντήστε συνεχίστε σε αυτό, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ναι, μισό λεπτό. Έχετε διακόψει την κυρία Χαριτάτου, όμως, εγώ εντοπίζω. Σας διέκοψα, κύριε Χαριτάτου. Ναι, ναι. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, γιατί υπήρχαν αρκετές. Έτσι είναι, παρεμβολές. Σύμφωνοι, καμία αντίρρηση, αλλά λέω να γίνονται πάνω σε μια βάση πραγματική. Λοιπόν, είχαμε το κυβερνητικό πρόγραμμα των προηγούμενων χρόνων. Χτύπημα στην απεργία. Μια και.
Μιλούσαμε το προηγούμενο διάστημα για το τι η πολιτική άσκηση η κυβέρνηση. Το θέμα είναι ότι όποια κυβέρνηση προκύψει από τη Δευτέρα, όταν τέλος πάντων συγκροτηθεί, θα πατήσει ακριβώς πάνω στην προηγούμενη μέρα, στα αντιλαϊκά μέτρα. Αυτό είναι. Εκφοβίζει. Δεν προκύπτουν οι χώρες που παρθενογένεση, κάπου πατάνε. Σαφώς. Για να προχωρήσουν. Σαφώς. Και εδώ πέρα είναι ότι λοιπόν, ακριβώς επειδή έχουν την ίδια στρατηγική στα βασικά ζητήματα, θα συνεχίσουν. Είτε η Νέα Δημοκρατία ασκήσει κυβερνητική εξουσία από την επόμενη μέρα, είτε μία με συνεργασίες κτλ. Αυτό το παραδέχονται. Σιγουριά, αυτό το παραδέχονται. Όχι καθόλου σιγουριά, το είπαν πριν, πριν και οι εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων. Άρα, σημασία για μας έχει ποια θα είναι η μαχητική δύναμη που θα βρεθεί απέναντι στην κυβέρνηση που θα, που θα συνεχίσει αυτή. Η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι συγκεκριμένη. Εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλα αυτά το Κομμουνιστικό Κόμμα μετέχει σε ευρωεκλογές, έχει υποψήφιους ευρωβουλευτές. Θεωρείτε ότι δεν έχουν καμία σημασία τα πρόσωπα της θεσμικής πολιτικής ηγεσίας της Ευρώπης? Έχουν όλοι ίδιο χρώμα? Η πραγματικότητα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κλειδονισμούς, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Πρέπει όμως με ψύχρεμο και όσο γίνεται αντικειμενικό μάτι να δούμε πάνω σε ποιο έδαφος υπάρχουν αυτοί οι κλειδονισμοί. Δηλαδή η αντιπαράθεση δεν είναι στην πραγματικότητα άμα θα είναι Γερμανός, άμα θα είναι Ολλανδός, από, τέλος πάντων από ποιο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι ο επικεφαλής της Κομισιόν ή αντίστοιχη συζήτηση που γίνεται και για τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου. Η μεγάλη αντιπαράθεση, αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, είναι αν πάνε σε μια πιο σφιχτή Ευρωπαϊκή Ένωση, με πιο σκληρά, να το πω έτσι, δημοσιονομικά, συμπαγή κτλ. Ή αν πάμε σε μια τη λεγόμενη πιο χαλαρή ομοσπονδιοποίηση κτλ. Αυτή είναι η κόντρα. Εδώ υπάρχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα του ευρωπαϊκού κεφαλαίου. Υπάρχουν καπιταλιστές, κράτη, τα οποία τους συμφέρει το πρώτο σενάριο και άλλα που τους συμφέρει το δεύτερο. Πρέπει να δούμε λοιπόν πάνω σε ποια βάση. Όλα με τον νόμο της αγοράς και του χρήματος. Σαφώς. Μεταφράζουμε. Σαφώς, και θα σας πω γιατί. Φυσικά παίζουν ρόλο και η εξωτερική πολιτική, αλλά νομίζω θα συζητήσουμε στη συνέχεια, και οι διακρατικές σχέσεις. Όμως η συζήτηση είναι, παραδείγματος χάρη, για τα 113 εκατομμύρια φτωχούς αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Δηλαδή θα έχει διαφορά ή έχει κάποιος την ατζέντα του από τους υποψηφίους αυτά τα 113 εκατομμύρια ανθρώπους, τα 10% των παιδιών, το 10% των παιδιών που εγκαταλείπουν προώρα το σχολείο, και το 20% των νέων που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκτός εκπαίδευσης, εκτός κατάρτισης? Είναι οι λεγόμενοι needs, όπως αποκαλούνται στις εκθέσεις. Να ρωτήσω, θέλω να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Όλο το προηγούμενο διάστημα στην Ελλάδα λέγαμε ότι έπαιξε πολύ μεγάλη σημασία στο πώς κρατήθηκε η χώρα και είχε θετικές παρεμβάσεις απέναντί μας σε πολύ κρίσιμες περιόδους η πολιτική προσωπικότητα του Jean-Claude Juncker ως πρόεδρος της Κομισιόν. Είναι η ίδια πολιτική προσωπικότητα ο Βέμπερ και ο Τίμερμανς? Θα σας πω. Γερμανία, η μεγαλύτερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όμως μεγάλος συνασπισμός αυτών που φαινομενικά σήμερα φαίνονται ότι συγκρούονται για το ποιος θα είναι ο επόμενος επικεφαλής της Κομισιόν. Έγινε Χριστιανοδημοκράτες και Χριστιανοκοινωνιστές της κυρίας Μέρκελ το κόμμα, μαζί με την Σοσιαλδημοκρατία, με το S5, μαζί πήγανε τόσα χρόνια. Άρα θέλω να πω ότι στα μεγάλα, στα σημαντικά, συμφωνούν. Και ισχύει αυτό που ισχύει και για τα ελληνικά κόμματα. Σαφώς και έχουν διαφορές, αλλιώτικα θα ήταν το ίδιο κόμμα. Όμως όλοι μαζί συμφωνούν στους σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ για τη συνέχεια. Και πρέπει κάθε άνθρωπος, και ιδιαίτερα αυτοί οι άνθρωποι που σκέφτονται πιο προοδευτικά, κατά τη γνώμη μας, που νιώθουν αριστεροί, να κάτσουν και να σκεφτούν τους λόγους για τους οποίους σήμερα στην Ελλάδα έχουμε 5 μνημονιακά κόμματα, 4 που θέλουν την είσοδό τους στη Βουλή, 2 φασιστικά, ένα εγκληματικό ναζιστικό αποδεδειγμένα και ένα άλλο ακροδεξιό μόρφωμα, και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Εντάξει, μην μας εντάσσετε. Πρέπει να σκεφτούν. Αν να πει ηρεμηθεί, να μην πει κεντρώει. Πρέπει να σκεφτούν. Κύριε Παπάζογλου. Εμείς είμαστε ηρεμοι δύναμη πάντως. Δεν επεμβαίνουμε. Επιτρέψτε μου. Μην μας εντάσσετε στο μνημονικό τόξο. 10 δευτερόλεπτα γιατί το συζητήσαμε. Επιτρέψτε μου. Πραγματικά δεν θα επέμενα. Εκπροσωπεί το κύριο Τσίπρας από τον κύριο Σάντσεζ. Ναι. Ας μάθει ο κόσμος, ας ψάξει
ποιος είναι ο συγκεκριμένος πολιτικός αρχηγός. Τι στάση κράτησε για, για τα πραξικοπήματα δεξιά και αριστερά στον κόσμο, παραδείγματος χάρη στη Βενεζουέλα. Πάντως θέλει να συνεργαστούν οι Ποντέμος μαζί του. Οι Ποντέμος είναι οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, ως γνωστόν, εδώ και πολλά χρόνια. Να, και έχουν την ίδια πολιτική. Είναι πολύ λογικό οι Ποντέμος να συνεργάζονται μαζί του, είναι πολύ λογικό ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεργάζεται μαζί του. Και λέω, ας το πάρει υπόψη του αυτό ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, ο κύριος από το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο κύριος Νίκος Ζαχαρόπουλος, υποψήφιος στο βόρειο τομέα Αθηνών. Ναι. Για τα θέματα που είδες ήταν. Ναι, είναι κρίσιμες οι εξελίξεις και υπάρχει, το βλέπουμε όλοι, τις τελευταίες εβδομάδες μία όξυνση στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Κυπριακή ΑΟΣ. Ακουμπάνε όμως οι εξελίξεις και το Αιγαίο περίξη του Καστελόριζου. Φυσικά σε αυτά τα ζητήματα χρειάζεται ψυχραιμία, αλλά είναι άλλο ζήτημα η ψυχραιμία και άλλο πράγμα ο εφησυχασμός, που καλλιεργείται σκόπιμα από την κυβέρνηση και από άλλα κόμματα βεβαίως, και μάλιστα αφήνουμε τις ελπίδες μας στους ισχυρούς συμμάχους μας. Υπόθηκε και στο τραπέζι εδώ ότι πρέπει να τα έχουμε καλά και τα λοιπά, γιατί θα μας σώσουν αυτοί. Ο κύριος Αποστολάκης το είπε πολύ λακωνικά και ομά πριν 15 περίπου μέρες. Είπε ότι όταν γίνει κάτι. Αν γίνει θερμό επεισόδιο, νομίζω, θα είμαστε μόνοι. Νομίζω χρησιμοποίησε και τη λέξη όταν, που είναι ακόμη χειρότερο, θα είμαστε μόνοι μας. Το είπε λακωνικά. Συνεπώς, το να πιστεύεις ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μεγάλες δηλαδή καπιταλιστικές, υπεριαλιστικές δυνάμεις που έχουν τεράστια γεωπολιτικά και οικονομικά συμφέροντα στην περιοχή, θα δράσουν με κριτήριο το ότι είμαστε σύμμαχοι σε κάποιους οργανισμούς, είναι μια αυταπάτη. Τον Αύγουστο συμπληρώνονται 45 χρόνια από την έναρξη της κατοχής της Κύπρου, της εισβολής και της κατοχής. Η Κύπρος μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το αποτέλεσμα σήμερα? Πάμε σε χειρότερες εξελίξεις, σε πιο προκλητικές ενέργειες από την τουρκική ηγεσία. Και δεν είναι σωστή η ερμηνεία, ακούστηκε και εδώ στο τραπέζι, ότι αυτά τα κάνει ο κύριος Ερντογάν που είναι αλλοπρόσαλος κτλ. Έχει ασκήσει αυτήν την πολιτική άγκυρα. Απρόβλεπτος, συγγνώμη. Έχει ασκήσει αυτή την πολιτική άγκυρα διαχρονικά με όλες τις κυβερνήσεις. Θυμίζω ότι η σοσιαλδημοκρατική αντιπολίτευση στον κύριο Ερντογάν είναι αυτή που μιλάει πότε για 16 και πότε για 18 νησιά που κατέχονται στο Αιγαίο από την Ελλάδα. Θέλω να πω, υπάρχει μια στρατηγική της αστικής τάξης της χώρας, της διπλανής, της γειτονικής, η οποία σε αυτή τη φάση εκφράζεται από τον κύριο Ερντογάν, που είναι διεκδικητική. Και γίνεται βεβαίως ένα μεγάλο παζάρι. Εδώ δεν πρέπει να φύγει αυτό από την προσοχή μας. Το παζάρι είναι το εξής. Με ποιο τρόπο οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κρατήσουν στο δυτικό, ας πούμε, στρατόπεδο την διπλανή χώρα, τη γειτονική χώρα, και δεν θα πάει στην αγκαλιά της Τουρκίας, της Ρωσίας. Αυτό το παιχνίδι παίζεται αυτή τη στιγμή. Και έχουμε πείρα του όταν γίνεται αυτό το δούνε και λαβίν, ποιος την πληρώνει. Με λίγα λόγια, ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να νιώθει ασφάλεια. Δεν πρέπει να έχει το αίσθημα ότι επειδή υπάρχουν επενδύσεις, όντως, επειδή υπάρχει τουρισμός, επειδή λένε πολύ δεν θα γίνει και τίποτα το καλοκαίρι, γιατί υπάρχουν οι τουρίστες, τα μεγάλα, και εδώ και εκεί, κτλ. Πρέπει να σκεφτεί ότι εδώ παίζονται πολύ μεγάλα οικονομικά πολιτικά συμφέροντα. Και αν δεν απεμπλακεί η Ελλάδα από τους επικίνδυνους υπεριαλιστικούς οργανισμούς, θα τα βρούμε μπροστά μας, όπως τα έχουμε βρει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Δύο σημειώσεις πολύ σύντομα για να για τα Δυτικά Βαλκάνια. Βεβαίως. Υπάρχει, πριν πω για τα Δυτικά Βαλκάνια, υπάρχει σύμπραξη, συναντήληψη των βασικών πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα για τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας. Τον στόχο της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της λεγόμενης, που περνάει μέσα από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιοι υποστηρίζουν, δεν είναι κακό αυτό, γιατί η εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να αλλάζει ανά 2-3-4 χρόνια. Ναι, θα σας πω όμως. Και εδώ έχει το κράτος. Γεωστρατηγικός της σχεδιασμού. Θα σας πω. Εδώ το κράτος πραγματικά έχει συνέχεια με όλες τις κυβερνήσεις. Ας σκεφτούν οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης ή της Σούδας. Είναι ασφαλείς επειδή έχουν με νατοϊκές βάσεις στις πόλεις τους, ή μετατρέπονται σε στόχους από τους ανταγωνιστές των ΗΠΑ στην περιοχή? Ας το σκεφτούν πάρα πολύ καλά. Ή το μεταναστευτικό. Έπαιξε ενεργό ρόλο η χώρα μας με τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας στο μεταναστευτικό. Και έχουμε αυτές τις αθλειότητες, αυτές τις σκηνές που έχουμε με τόσους νεκρούς, τόσους ανθρώπους που πνίγηκαν στο Αιγαίο κτλ.
και γνωρίζουμε την κατάσταση. Αλλά και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ακούστηκαν. Αυτές δεν θα ελέγχονται από μονοπωλιακά συμφέροντα. Δεν θα ελέγχονται από μεγάλες επιχειρήσεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι βεβαίως οι πόλεμοι έχουν γίνει για το πετρέλαιο, για το φυσικό αέριο, αλίμονο. Έχουν γίνει όμως και για τέτοια ζητήματα και υπάρχουν αρκετά παραδείγματα. Δεν το λέω αντιπαραθετικά, λέω επειδή ακούστηκε στο τραπέζι. Κλείνοντας, η συμφωνία των Πρεσπών, εμείς έτσι την αποκαλούμε, είναι μια νατοϊκής έμπνευση κοπής συμφωνία. Γιατί υπάρχει ανάγκη για το ΝΑΤΟ να ενταχθούν τα Δυτικά Βαλκάνια στη δύναμή του, στην αντιπαράθεσή του με τη Ρωσία στην περιοχή. Ας σκεφτεί ο καθένας μας αν το ότι η ελληνική αεροπορία, πολεμική αεροπορία, κάνει βόλτες πάνω από τη γειτονική χώρα, ευνοεί και με κόστος, έτσι. Φυσικά με πολλά εκατομμύρια κόστος. Αν αυτό ευνοεί τον ελληνικό λαό. Αν αυτό ευνοεί τον ελληνικό λαό, αν αυτό ευνοεί την αμυντική, ας πούμε, ικανότητα και δυνατότητα της χώρας. Και να σκεφτούμε ότι μπορούμε να πάμε διαφορετικά, μπορούμε να πάμε αλλιώς. Το ΚΚΕ έχει πρόγραμμα κατατεθειμένο στον ελληνικό λαό. Αφήστε λίγο χρόνο και για τον. Βεβαίως, αλλά και για το ζήτημα των αμοιβαία εποφελών διμερών διακρατικών σχέσεων με άλλες χώρες που εξασφαλίζουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.